Κύρος Χριστού, τα πάντα φωτίστηκαν από το υπέρλαμπρο φως που ανέτειλε από τον ζωοδόχο τάφο. Τα πάντα, ουρανός και γη και τα καταχθόνια, πάσα πνοή και κτήσεις, εορτάζει και πανηγυρίζει το μεγαλύτερο γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητας, την Ανάσταση του Κυρίου, που έφερε τη θριαβευτική νίκη επί της φθοράς και του θανάτου. Θανάτου εορτάζομαι νέκρωσιν, άδουτη κατεθαίρεσιν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, λύσας θανάτου τα δεσμά. Ολόκληρη η γη σκυρτά τώρα από μεγάλη χαρά. Γόνατα που σας λύγησε ο πόνος, στερεωθείτε. Διάνοιες ταραγμένες από τη σύγχυση ηλιστικών θεωριών, ηρεμήστε. Ο διπόροι της γης, κουρασμένοι στρατοκόποι, κοπιώντες και πεφορτισμένοι, έχετε θάρρος. Ταλέποροι, αμαρτωλοί, με βαριά τη συνείδηση από την ενοχή, μην απογοητεύεστε. Φτωχοί και αναγκεμένοι της κοινωνίας, άρρωστοι και φυλακισμένοι, πονεμένοι και βασανισμένοι, διώξτε την αβάσταχτη λύπη. Υψώστε τα μάτια και τις καρδιές ψηλά. Για όλους μας, Χριστός ανέστη. Η Ανάστασή Του συμπατοδοτεί και τη δική μας Ανάσταση, τη δική μας λύτρωση και τη δική μας αναγέννηση. Όσοι είμαστε πιστοί και λάτρεις του ενδόξη Αναστάντος Χριστού, ας συνεχίσουμε απτόητοι τον ωραίο πνευματικό μας αγώνα, την πορεία μας για ηθική τελείωση προς τη νέα εν Χριστώ ζωή. Μη λυγίσουμε από τις τρικυμίες του βίου και από τις ισχυρές επιθέσεις του υλισμού και της απιστίας. Το κράτος του διαβόλου καταλύθηκε. Ουκέτι θάνατε ημάς κυριεύεις. Ο γάρ των όλων δεσπότης το κράτος σου κατέλυσε. Όσοι είστε αδιάφοροι και ταλαντευόμενοι περί την πίστη, όσοι διακατέχεστε από το άγχος των αμφιβολιών, μη ματαιοπονείτε αναζητώντας ευτυχία και χαρά σε πηγές θολές, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Η μόνη αληθινά ζωαρχική πηγή ύδατος αλωμένου η ζωήν αιώνιον είναι ο αναστημένος Κύριος, ο κενός του τάφος. Όσοι βρίσκεστε μακριά από την Εκκλησία και είστε αρνητές της Αναστάσεως και ζείτε στα σκοτάδια της απιστίας και της αμαρτίας, ακούστε τη φωνή της Εκκλησίας. Και εσείς είστε παιδιά του Θεού και για σας σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Κύριος. Σκληρών προς κέντρα λακτίζει. Ελάτε και εσείς κοντά στο Χριστό. Επιστρέψτε στην αγκαλιά της Εκκλησίας. Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός, για να ζήσουμε όλοι μαζί μια νέα ζωή με δικαιοσύνη, ειρήνη, ομόνοια και κυρίως με αγάπη Χριστού. Όσοι είστε πονεμένοι από τον θάνατο αγαπημένων προσώπων, όσοι θρηνείτε την απώλεια και τη στέρηση των δικών σας ανθρώπων εξαιτίας ασθενειών, δυστυχημάτων και άλλων κακών, μη ξεχνάτε ότι μετά την Μεγάλη Παρασκευή ακολουθεί η Ανάσταση. Αδελφοί μου, απευθύνομαι προς τον λαό της ευλογημένης Μητροπόλεως Γρεβενών, αλλά και προς τους αποδήμους αδελφούς μας γρεβενιώτες, απανταχού της γης,
προς τους ανθρώπους του καθημερινού μόχθου και του τίμιου ιδρώτα, προς όλους τους αγωνιστές της ζωής που οραματίζονται ένα κόσμο καλύτερο, προς όλους τους απόμαχους ηλικιωμένους των χωριών μας που στέκονται φύλακες και ήρωες στα ερημωμένα χωριά μας, για να διακηρύξω με όση μεγαλύτερη δύναμη μπορώ το ελπιδοφόρο μήνυμα της Ανατολής μιας καινούργιας ζωής που πηγάζει από το κενό μνημείο του αναστημένου Κυρίου μας. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος, με εγκάρδιες αναστάσιμες πατρικές ευχές και αγάπη, ο Επίσκοπος και Πνευματικός σας Πατέρας.